Η μάχη σώμα με σώμα στην ταράτσα της Ματρόζου είχε πρωταγωνιστές τα Ματ και έναν πατέρα με δύο γιους. Γνωστός σκηνοθέτης με πάνω από 50 διαφημιστικά στο ενεργητικό του, προσπάθησε σύμφωνα με τους αστυνομικούς να τους πάρει το όπλο. Η σύζυγός του και μητέρα των δύο καταληψιών δίνει στο Σταρ και την Ελγκανταϊφά διαφορετική εικόνα για το επεισόδιο. Ανέβηκε ο άντρας μου στα παιδιά μου στην ταράτσα να δούνε ποιος είναι. Προφανώς θα είπανε στα ΜΑΤ πώς βρεθήκατε εδώ πέρα, με ποιο δικαίωμα. Και με το που το είπαν αυτό αρχίσανε και τους βαράγανε, τους πετάξανε κάτω και τους τρεις και τους βαράγανε, τους λέωσανε πιστάγωνα και τους πατάγανε το κεφάλι με τα γόνατα. Διευκρινίζεται ότι δεν υπήρχε γυναικεία παρουσία στην ταράτσα, δεν υπήρξε κουκούλα, δεν ασκήθηκε βία κατά των ήδη δεσμευμένων ατόμων. Ήμασταν στο σπίτι μας και κοιμόμασταν. Εγώ, ο άντρας μου και τα παιδιά μου. Και 7 παρά ήρθαν τα ΜΑΤ για να κάνουν την εκένωση στη διπλανή κατάληψη. Μετά από λίγο μας χτυπήσανε το κουδούνι για να περάσουν μέσα από το σπίτι μας για να μπουν μέσα στο διπλανό. Τους είπαμε, πολύ ευχαρίστως, αν φέρετε ένα χαρτί από εισαγγελέα ότι έχετε εντολή να περάσετε από το σπίτι μας, πολύ ευχαρίστως. Εντάξει, εντάξει, δεν είχαν χαρτί από εισαγγελέα. Η γυναίκα ζήτησε την παρουσία εισαγγελέα. Αστυνομικοί με την παρουσία του εισαγγελέα εισήλθαν στην οικία και ανέβηκαν στην ταράτσα όπου υπήρχαν 3 άτομα. Και αφού έγινε αυτό, εγώ ανέβηκα επάνω, άκουσα τις φωνές, ανέβηκα επάνω, με απείλησαν να με πετάξουν από τη σκάλα και μένα, κατέβηκα κάτω και άρχισα να παίρνω σε δικηγόρους και κανάλια και στη συνέχεια χτύπησαν το κουδούνι και τότε ήρθαν με εισαγγελέα στο σπίτι για να κάνουν έρευνα ότι κρύβουμε καταληψίες. Η αστυνομία θεωρεί πως η επιχείρηση εκένωσης της κατάληψης έγινε με το γράμμα του νόμου. Μάλιστα διαφωνεί με όλα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας για σκηνές υπερβολικής βίας. Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Εγώ είμαι σε κατάσταση σοκ. Είδα τα παιδιά μου να τα έχουν πατήσει κάτω με τα γόνατα, τα ΜΑΤ. Παιδιά που δεν έχουν πάει σε πορεία ποτέ, δεν, δηλαδή τι να σας πω. Το ένας είναι ασκούμενος δικηγόρος, ο άλλος τελειώνει αρχιτεκτονική στην Πάτρα, δηλαδή μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Κατανοούμε τον πατέρα τους που βγήκε να τα προστατεύσει. Τη μητέρα που ηθελημένα ή αθέλητα μετέδωσε σειρά ψευδών ειδήσεων, όπως το ότι δεν υπήρχε εισαγγελέας. Δεν κατανοούμε βέβαια πως με κλεμμένο ρεύμα από τον ΔΔΕ, με πολλές ώρες δουλειάς που θέλει αυτή η μεσαιωνική παγίδα θανάτου, οι γονείς επόπτευαν τα παιδιά τους στο διπλανό δημόσιο, παράνομα κατηλημένο κτίριο. Ο γνωστός σκηνοθέτης συνελήφθη για αντίσταση στις αστυνομικές δυνάμεις και οι διωγή του για τον πρωταγωνιστικό του